όταν ήταν μικρή, για να σας πω την αλήθεια, δεν θα την πιστέψετε. Δεν το έχω νιώσει αυτό το παιδί. Ούτε στην κοιλιά μου, έπρεπε να πω να ξαπλώσω κάπου για να την νιώσω. Ήταν πάρα πολύ ήσυχο παιδί, πάντα, από βρέφος. Δεν με ενοχλήσε καθόλου. Δεν έχω λόγια. Έχει όλα τα καλά στοιχεία που μπορεί να σκεφτεί κάποιος για έναν παιδί. Στο Λύκειο ξεχώρισε ότι ήθελε να σπουδάσει γαλλική φιλολογία. Μετά στο Πανεπιστήμιο, όταν ήταν στη Γαλλία, με τις φίλες της, την ενεθάριναν εκεί και άρχισε έτσι να τραγουδά στις παρέες. Και όταν γύρισε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και μπήκε στο Πανεπιστήμιο, άρχισε να πει εκεί, να τραγουδά έτσι εντατικά και επανειλημμένα. Ήρθε το Eurovision, που εντάξει, της έχει αλλάξει κάπως τη ζωή, δηλαδή όσον αφορά, μπήκε καλά στη μουσική. Αντέδρασα, γιατί ήταν στην έναρξη του Πανεπιστημίου Κύπρου και της έλεγα μάλιστα, τέλειωσε, πάρ' το πτυχίο σου και μετά ό,τι θέλεις κάνεις. Οπότε τώρα δεν μπορώ να μιλήσω, γιατί μου είπε, πήρα το πτυχίο μου, μην μιλάς. Το όνειρο της είναι να κάνει δίσκο, τη θεωρώ την Αθήνα κάπως ζούγκλα και αυτή είναι η ανησυχία μου. Είναι και δουλειά της νύχτας, έχω ανησυχίες. Ευχαριστώ τον Θεό που με αξίωσε να κάνω 4 παιδιά, καλά παιδιά, με καλό χαρακτήρα. Και η Ευδοκία είναι μέσα στα 4. Να της ευχηθώ αυτά που επιθυμεί να τα πετύχει. Να είναι πάντα προσγειωμένη, όπως και είναι. Και να συνεχίσει το όνειρό της. Και να την παντρέψουμε σιγά σιγά. Αν το πούμε νέα του τώρα. Γιατί όχι. Κλασικά. Να σε παντρέψουμε σιγά σιγά. Κλασικά οι γονείς που επιθυμούν. Είδες όμως τη μορφή μαμά έχω, είδες. Φτουφ, φτουφ, φτουφ. Και το μήλο κάτω από τη μηλιά. Βέβαια. Εντάξει, φαντάζομαι και εσύ σε κάποια φάση θες να παντρευτείς. Εννοείται, ναι. Αλλά εντάξει, έχω να τον έβρουμε πρώτα. Τώρα έχεις άλλες προτεραιότητες. Ναι. Έτσι, είναι να... Πιστεύω ότι κάθε τι είναι στο χρόνο που πρέπει. Ούτως ώστε προς το παρόν, γιατί δεν θέλω να μπω σε έναν άλλον κύκλο με αποθυμένα. Ναι. Και επειδή ένας πολύ σημαντικός κύκλος, στον οποίο θέλω να μπω σαφώς, είναι ο κύκλος της οικογένειας, δεν θέλω να μπω έχοντας αποθυμένα ότι αν πήγαινα Αθήνα, αν δοκίμαζε να κάνω κάτι. Θέλεις να μετανιώσεις. Ναι. Και μετά, αν επειδή δεν μ' αρέσει, θέλω να. Οι πιθανότητες να κλείνουν μία-μία. Έτσι ώστε όταν θα έρθει η ώρα να είναι κάτι ουσιαστικό. Στο μπάνιο τραγουδάς. Και στο μπάνιο και το πρωί θα ξυπνήσω γενικά. Τι τραγουδάς. Αναλόγως. Να κλείσουμε την εκπομπή με κάτι που τραγουδάς όταν είσαι μόνη. Όταν είμαι μόνη. Στο μπάνιο είσαι μόνη συνήθως. Τι θες ρεφρέν, θες τι χρόνο έχουμε για να σου πω. Έχουμε 40 δευτερόλεπτα. Οκ. Okay. Λοιπόν, αφιερωμένο στο έτερο μου ήμιση που είναι να έρθει στη ζωή μου που εύχομαι, ας έρθει. Μάλιστα. Να ξέρεις όλη τη ζωή μου δίνω σώμα και ψυχή. Φτάνει πάλι να είμαστε μαζί. Σε θέλω, δε με νοιάζει που πηγαίνω ούτε που θα βγει. Είσαι εσύ το τέλος μου και αρχή. Αντώνης Βαρδής. Πάρα πολύ, βέβαια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και για το πολύ ωραίο αφιέρωμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Φιλιά, κυρίες και κύριοι, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Ελπίζω να μην μας τα χαλάσει ο καιρός έτσι όπως χάλασε σήμερα. Για να δούμε. Ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα.